Οι Ρότσιλντ ήταν οι χειρότεροι εχθροί του έθνους. Έχουν κάνει περισσότερα από κάθε άλλον για να υπονομεύσουν τα θεμέλια της ελευθερίας και είναι αναντήρητο ότι οι περισσότεροι λαοί της Ευρώπης σήμερα πλέον θα διέθεταν πλήρη ελευθερία αν άνθρωποι σαν τους Ρότσιλντ δεν παρήχαν στους δυνάστες την υποστήριξη των κεφαλαίων τους. Κάποιες κρίσεις μεγαλοποιούσαν την πολιτική αφοσίωση των Ρότσιλντ στο όραμα της συντηρητικής παλινόρθωσης του Μέτερνιχ. Όπως σωστά παρατηρούσε ο απεσταλμένος της Βρέμης στην Φραγκφούρτη, μέσα από τις τεράστιες χρηματοοικονομικές του συναλλαγές και τις τραπεζικές και πιστωτικές του διασυνδέσεις, ο οίκος αυτός έχει όντως κερδίσει τη θέση μιας πραγματικής δύναμης. Έχει αποκτήσει σε τέτοιο βαθμό τον έλεγχο της γενικής χρηματαγοράς, ώστε είναι σε θέση είτε να εμποδίσει είτε να προωθήσει, ανάλογα με τις διαθέσεις του, τις κινήσεις και τις ενέργειες των αρχόντων, ακόμη και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Στην σωστή τιμή, οι Ρότσιλντ μπορούσαν να προσυπογράψουν δάνεια για λογαριασμό της Αυστρίας, μπορούσαν όμως να κάνουν το ίδιο και για πιο φιλελεύθερα κράτη. Όταν ο Αυστριακός Αυτοκράτορας παρατήρησε ότι ο Άμστελ Ρότσιλντ είναι πλουσιότερος από εμένα, δεν αστειευόταν εντελώς. Στο 12ο κάντο του Δον Ζουάν, ο Λόρδος Μπάιρον αναρωτιόταν ποιος κρατά τη ζυγαριά του κόσμου, ποιος βασιλεύει στη Βουλή, είτε βασιλόφρον είναι είτε φιλελεύθεροι, και απαντούσε με σαρκαστικό τόνο ο Εβραίος Ρότσιλντ και ο χριστιανός συνάδελφός του, ο Μπέιρινγκ. Οι τραπεζίτες ήταν οι αληθινοί αφέντες της Ευρώπης. Το κρίσιμο είναι ότι ο Μπάιρον έβλεπε τον Ρότσιλντ να ασκεί επιρροή τόσο στα βασιλόφρονα όσο και στα φιλελεύθερα καθεστώτα. Στο δοκίμιό του «Ο Ρότσιλντ και τα Ευρωπαϊκά κράτη» 1841, ο Αλεξάντερ Βέιλ έθεσε το ζήτημα συνοπτικά. Ενώ ο Ρότσιλντ είχε χρειαστεί τα κράτη για να γίνει ο Ρότσιλντ, τώρα δεν χρειάζεται πια το κράτος, αλλά το κράτος εξακολουθεί να τον έχει ανάγκη. Ένα χρόνο αργότερα, ο φιλελεύθερος ιστορικός Ζιλ Μισελέ σημείωνε στο ημερολόγιο του. Ο κύριος Ρότσιλντ γνωρίζει την Ευρώπη ηγεμόνα προς ηγεμόνα και το χρηματιστήριο χρηματομεσίτη προς χρηματομεσίτη. Έχει στο κεφάλι του τους λογαριασμούς όλων και του χρηματομεσίτη και του βασιλιά. Τους μιλάει χωρίς καν να συμβουλεύεται τα βιβλία του. Σε έναν από δάφτους λέει «Ο λογαριασμός σου θα πιάσει κόκκινο αν διορίσεις τέτοιον υπουργό». Και από αυτή την άποψη λοιπόν η ιεραρχική τάξη δεν είχε τόσο αποκατασταθεί όσο αναδιαταχθεί μετά το 1815. Η διευρυμένη ομάδα συγγένειας που αποτελούσε ο οίκος της Σαξονίας, Κόμπουργκ και Γκότα μπορεί να έδωσε στη νέα τάξη την νομιμοποίηση μιας βασιλικής γενεαλογίας. Αλλά ο νεόπλητος οίκος των Ρότσιλντ με τα νέα του δίκτυα πίστωσης και πληροφοριών ήταν αυτός που εγγυήθηκε για την Ευρωπαϊκή Μοναρχία.